αν υπάρξει πόρισμα το οποίο θα δείξει ότι η ανθρώπινη παρέμβαση είναι τόσο καταστρεπτική και ότι οφείλει να υπάρξει μια περίοδο ανάπαυλας για το οικοσύστημα που θα λειτουργήσει πολύ ουσιαστικά ως προς την αναγέννησή του, ναι, θα απογορευτεί η απόβαση στο νησί, θα επιτρέπεται ίσως μόνο ο περίπλους του νησιού. Συναγερμός έχει σημάνει για τη διάσωση του κεδρόδασου στην Ίσο Χρυσή. Ξέρουμε ότι στη Χρυσή η πίεση και η ένταση είναι πολύ μεγάλη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με εξαίρεση μόνο την περσινή τουριστική περίοδο, που ήταν έτσι λίγο υπολοιπόμενη, και φέτος ακόμα είναι πολύ μεγάλη αριθμή των επισκεπτών. Υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και το επιτρεπόμενο όριο του κανονισμού λειτουργίας. Η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που σημειωτέων άργησε σχεδόν 15 μήνες αποτελεί τον οδικό χάρτη των ενεργειών που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν προκειμένου το μαγευτικό γαϊδρο νήσι να παραμείνει ένας επίγειος παράδεισος. Είναι ένα σχέδιο δράσης το οποίο θέτει κάποιους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του νησιού ως τουριστικό προορισμό ουσιαστικά. Δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να αποτελέσει το σχέδιο δράσης θεσμικό εργαλείο για τη λήψη κάποιων μέτρων πολύ με κατεπήγοντος χαρακτήρα για τη διάσωση ουσιαστικά του οικοσυστήματος και την προστασία της περιοχής της Χρυσής και του Μικρονησίου δίπλα σε αυτήν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το μεγαλύτερο μέρος του κεδρόδασους έχει πλέον καταστραφεί, με τους υπεραιωνόβιους άρκευθους ηλικίας κατά μέσο όρο 200 ετών να έχουν πέσει θύματα των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η εξωτική Χρυσή ή αλλιώς γαϊδρονήσει. Ότι ο κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να αλλάξει. Τουλάχιστον το διάστημα των επόμενων 2 ετών θα πρέπει να αλλάξει, να ανταποκριθεί στην επικινδυνότητα που διατρέχει το κεδρόδασος ως προς την επιβίωσή του. Αν χρειαστεί αυτός να γίνει αρκετά αυστηρός, τολμώ να πω ότι θα εισηγηθούμε να γίνει αρκετά αυστηρός. Αν από τη μελέτη προκύψει πως αιτία της ξύρανσης των κέδρων είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ο τουρισμός και η υποδοπάτηση του ριζικού συστήματος του κεδρόδασους από τους χιλιάδες επισκέπτες, η αποκεντρωμένη διοίκηση θα πάρει δραστικά μέτρα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα αποτελέσει μια απόφαση που θα έρθει εν εθρία στη δεδομένη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα προκύψει πάλι μέσα από τη λειτουργία και την εκπόνηση της μελέτης για τη διάσωση του οικοσυστήματος, το οποίο ξεραίνεται και καταστρέφεται ουσιαστικά, και μέσα από τη διαβούλευση όλων των φορέων, τα οποία έχουν κομμάτι μετερίζει ευθύνης στο συγκεκριμένο χώρο. Ζητούμενο πάντως παραμένει το κατά πόσο θα υλοποιηθούν τα μέτρα που θα αποφασιστούν, αφού η πράξη συχνά απέχει παρασάγκας από τη θεωρία. Είναι το μεγάλο στοίχημα για ένα τέτοιο χώρο με τόσο μεγάλη παραβατική δραστηριότητα πάνω στο νησί. Η φύλαξη τι απαιτεί? Απαιτεί όμως ότι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και προσωρινά θα διαμένουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο πάνω στο νησί, θα πρέπει να έχουν χώρο να διαμείνουν. Οπότε πρέπει να διαμορφωθεί κάτι κατάλληλο για να μπορεί να τους φιλοξενεί. Είναι ίσως και η σπουδαιότερη δράση που προβλέπεται με το σχέδιο. Οφείλω να πω ότι θα την υλοποιήσουμε.